Χαίρετε. Εσείς παραμένετε στην Επιτροπή. Να πω καταρχήν, να μου επιτρέπετε να κάνω δύο παρατηρήσεις σε σχέση με το ρεπορτάζ σας, της πολύ καλής σας, πολύ καλής συναδέλφου σας. Πρώτον, το πω, η λίστα Γιορκάκη δεν παραδίδεται στον Δημήτρη Τσιλούρη, παραδίδεται στην ad hoc επιτροπή που έχει η Ολομέλεια της Βουλής εγκαθιδρύσει. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η ad hoc επιτροπή για την δημοσιοποίηση ως έχει της λίστας, θα αποφασίσει η Ολομέλεια την ερχόμενη Παρασκευή, την 17 του μήνα. Και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να κρατήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Στις 17 του μήνα, όσοι έλεγαν όλα στο φως, αφού δουν τη λίστα, έτσι, θα πρέπει να αποφασίσουν, να ψηφίσουν, να πάρουν την ευθύνη. Δεν θα αποφασίσει ο πρόεδρος της Βουλής, όπως αποφάσισε την προηγούμενη φορά. Δεν θα αποφασίσει μια ad hoc επιτροπή ή μια επιτροπή κοινοβουλευτική. Θα αποφασίσει η ολομέλεια της Βουλής σε μια πολιτική πράξη υψηλής σημασίας. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση που ζούμε τώρα από ό,τι είχαμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον στο χαρτί είναι μια σωστή πορεία. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η σωστή πορεία και εφόσον θα δοθεί ευκαιρία στους βουλευτές και στα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν στις 17 του μήνα επί της δημοσιοποίησης της λίστας ως έχει, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να είμαστε εκεί και έχουμε υποχρέωση να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η λίστα. Διαφορετικά είναι μια μορφή στρουθοκαμιλισμού και άταχτης φυγής για τον οποιοδήποτε λόγο να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια από την ad hoc επιτροπή. Από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε θα εξαρτηθεί από το αν θα κρατηθούν τα χρονοδιαγράμματα και αν θα η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε εμείς. Και αυτό που θέλουμε εμείς δεν είναι μονάχα αυτό που λένε και αναλύουν οι άλλοι βουλευτές και καλά κάνουν που το αναλύουν, γιατί αυτό είναι το παγόβουνο που είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Υπάρχει όμως ένα παγόβουνο που είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού, αυτό το 10% της σημασίας του θέματος, το οποίο η Βουλή με δική της ευθύνη δεν το αφήνει να φανεί. Είναι αυτή η λίστα. Αυτή η λίστα που είναι ένα μικρό μέρος του όλου προβλήματος ή του όλου θέματος και έχει να κάνει κυρίως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, με το αν την ώρα που έπαιρναν αποφάσεις, την ώρα που ψήφιζαν, είχαν ήδη τον Α ή τον Β, όχι το χειρότερο, τον Α ή τον Β σύνδεσμο και σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, απέφυγαν να το δηλώσουν. Και αυτό αγγίζει ένα γενικότερο πρόβλημα που έχει η Κυπριακή Βουλή, το έθιξα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, που συνεχίζουμε να μην έχουμε κουλτούρα αναφοράς του συμφέροντος και του ενδιαφέροντος. Λέω θα περιμένουμε, κύριε Περδίκη, τις αποφάσεις της Ολομέλειας της άλλης Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για